Την ώρα που είναι ορατέα στις συνέπειες του πολέμου και στην τοπική οικονομία, τα επιμελητήρια του νησιού, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, ώστε να βρουν τα κριτικά προϊόντα, τη θέση που τους αξίζει και να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Και όλα αυτά στο 10ο Παγκρίτιο Φόρουμ Προώθησης Κριτικών Προϊόντων στα ξενοδοχεία του νησιού και τα δίκτυα διανομής στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό για από τον κόσμο που ανταποκρίθηκε, ότι δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο γίνεται και σίγουρα έχει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι και ποσοτικό και ποιοτικό για την πορεία του τουριστικού προϊόντος, αλλά κυρίως την ανάδειξη των κριτικών προϊόντων. Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο ξενοδόχος από πού θα πάρει τα προϊόντα του και πρέπει να προτιμούμε τις κριτικές επιχειρήσεις, γιατί συμπορευόμαστε και πάμε μαζί-μαζί. Χέρι-χέρι, έτσι ώστε και αυτοί να έχουν βάσεις σωστές και εμείς να έχουμε καλά προϊόντα, γιατί τα κριτικά προϊόντα είναι τα καλύτερα. Η προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει να εντάξουμε πάρα πολλά κριτικά προϊόντα στα ξενοδοχεία μας συνεχίζεται, και ειδικά τώρα που έχουν περισσότερη ανάγκη η παραγωγή για στήριξη λόγω του αυξημένου κόστου παραγωγής. Μια καινοτόμως εκδήλωση όπου φέρει κοντά τον κόσμο του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Η προώθηση και η τοποθέτηση του κριτικού προϊόντος μέσα στα ξενοδοχεία της Κρήτης είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για τους δύο, και μόνο ωφέλη μπορεί να φέρει. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 16.400 συναντήσεις ανάμεσα στους παραγωγούς, μεταποιητές, βιοτέχνες, εκπροσώπους ξενοδοχείων και δικτύων διανομής. Το είχαν ανάγκη οι κριτικοί επιχειρηματίες ένθεν και ένθεν. Με τη συγκυρία αυτή του πολέμου διαπιστώνουμε ακόμα, δυστυχώς, ακόμα καλύτερα ένα τεράστιο επιστημιστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα. Είναι η ανάγκη μεγαλύτερη από ποτέ οι ίδιες οι κριτικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες μεταξύ τους. Πολλά εισαγόμενα προϊόντα μπορεί να μην έρχονται τώρα στη χώρα μας, αλλά μπορούν να αντικατασταθούν κάλλιστα από προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ στον τόπο μας. Η αξία των κριτικών προϊόντων είναι και η διατροφική τους αξία μεγάλη και γνωστή, οπότε και από τις συμμετοχές που υπάρχουν και ειδικά και από την περιοχή τη δική μας στο Ρέθυμνο, βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα ο κόπος που έχουν κάνει τα επιμελητήρια και η περιφέρεια. Στόχος όλων είναι η στήριξη της ντόπιας αγροτικής παραγωγής, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους επισκέπτες του νησιού μας να γνωρίσουν τα γνήσια προϊόντα της κρητικής διατροφής.